Για το θέμα αυτό, μαζί μου ο βουλευτής του κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, ο αγαπητός Σταύρος Παπαδούρης. Σταύρο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Τελειώνει αυτή η ιστορία. Πολλοί άνθρωποι κοιμούντουσαν ήσυχα το βράδυ. Ξυπνάγανε με έτσι μια ανακούφιση ότι υπάρχει μια αναστολή. Τελειώνει αυτή η αναστολή τώρα και το ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ανδρέα μου, δεν μπορώ να πω ότι κοιμούνταν ήσυχα. Ναι, τι να κοιμούνται, σχετικό είναι και αυτό. Ναι, ναι, γιατί κοίταξε, το πρόβλημα υπάρχει, το ξέρουν ήδη. Έφτασα στο σημείο που παρακαλούν ήδη να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, αυτές οι διαδικασίες που είχαν υποσχεθεί. Δυστυχώς φτάσαμε τώρα στις 31 Οκτωβρίου. Δεν φαίνεται, αφού σήμερα η Ολομέλεια έχει αναβληθεί, άρα σήμερα δεν έχει να κατατεθεί το παραμικρόν όσον αφορά αυτό το πακέτο μέτρων το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών είχε υποσχεθεί. Άρα πάμε πλέον στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας, αν και εφόσον, δεν μπορώ να ξέρω εγώ, αλλά αν και εφόσον θα κατατεθεί κάτι, θα μπορεί να κατατεθεί από 2 Νοεμβρίου και μετά. Τώρα, κοίτασα σήμερα το πρωί, Ανδρέα μου, την επιστολή που είχε στείλει ο Υπουργός Οικονομικών ημερομηνίας 5 Ιουλίου του 2023. Να θυμίσω ότι είμαστε πριν την επίμαχη πρόταση νόμου που είχαμε καταθέσει, που τελικά δεν πέρασε για την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Βλέποντας αυτή την επιστολή, απλά για να φρεσκάρω και εγώ λίγο έτσι τα πράγματα στο μυαλό μου, να θυμίσω ότι περιμένουμε τα ειδικά δικαστήρια, ενίκιο είναι αντιδόσεις, την επαναπροκήρυξη του σχεδίου εστία, την διεύρυνση των αρμοδιοτητών του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και των μηχανισμών επίλυσης διαφορών, αυτών των εξώδικων μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Και στο τέλος της ημέρας ερχόμαστε σήμερα να μην έχουμε δει ακόμη κάτι προς συζήτηση και να σημειώσω απλά την τελευταία παράγραφο της επιστολής αυτής του Υπουργού, όπου λέει το όλο πλαίσιο το οποίο προωθείται αναφερόμενο σε αυτά τα μέτρα κρίνεται ικανοποιητικό για τη λειτουργία του συστήματος και παρέχει δίχτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων. Mm-hmm. Άρα, ξεκάθαρα από τα γραφόμενα του Υπουργού, ότι αυτά τα μέτρα, κατά τη δική τους άποψη, θα φέρουν αυτό το δίχτυ προστασίας. Σήμερα μιλώντας, ξέρουμε ότι 31 Οκτωβρίου τελειώνει η αναστολή. Δεν θα υπάρχει αυτό το πλαίσιο προστασίας στο οποίο αναφέρεται ο Υπουργός. Και το έχω ξαναπεί ότι, τουλάχιστον από αυτά που παρακολουθούμε, 4 Νοεμβρίου ξεκινούν πληστριασμοί πρώτης κατοικίας κάτω από 350 και συνεχίζουν πολύ γρήγορους ρυθμούς όλος ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος. Τώρα, Σταύρο Παπαδούρη, εγώ τουλάχιστον προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Δεν βλέπω τον Υπουργό να είναι θετικός σε μια νέα αναστολή που θα προέλθει μέσα από προτάσεις νόμου. Έτσι κατάλαβα, δεν το θέλει αυτό. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ. Πολύ σωστά το έχεις εντοπίσει, Ανδρέα. Κοίταξε, την Δευτέρα που είχαμε την εξέταση του προϋπολογισμού, η παρουσίαση αυτή που έγινε από το Υπουργείο Οικονομικών, είχα μια κατηδία συζήτηση με τον Υπουργό μετά που είχαμε τελειώσει και του είχα μεταφέρει επακριβώς αυτό που λες, ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν επιθυμείται εμείς να προχωρήσουμε με μια πρόταση νόμου. Το έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Μόλις καταθέταμε πρόταση νόμου για αναστολή στοχευμένη για να προλάβω να μην μας κατηγορήσουν ότι πάμε να στόχευτα ή καθολικά. Πάντα μας κατηγορούν, Αντρέα, ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι είμαστε επικίνδυνοι για το τραπεζικό σύστημα και τις αξιολογήσεις και ούτω καθεξής. Και παρακάλεσα τον αγαπητό Υπουργό, επειδή τα χρονικά πλαίσια έχουν παρελθεί πλέον, και αναφέροντας το ότι υπάρχουν από τις 4 Νοεμβρίου πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, ιδιαίτερα για ευάλωτα νοικοκυριά, ότι λογικό είναι να προχωρήσουν με ακόμη μία συνεννόηση, όπως είχαν κάνει και για την περασμένη τριμηνία, μία συνεννόηση μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των πιστωτών γενικότερα, αναφερόμενος στις τράπεζες και στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί όσος χρόνο θα χρειαστεί για να κατατεθούν και να συζητηθούν αυτά τα μέτρα, αυτά τα νομοθετήματα ή τα οποιαδήποτε σχέδια εντός του Κοινοβουλίου και να πάνε προς ψήφιση. Σωστά το έχει αναφέρει πριν ο φίλος ο Ηλίας. Δεν είναι απλά η κατάθεση, Αντρέα μου. Είναι 4 τουλάχιστον συνεδρίες
που πιστέψτε με για κάποια θέματα όπως το ειδικό δικαστήριο, νομίζω ότι θα είναι πολύ περισσότερες οι συζητήσεις και οι συνεδριάσεις που θα χρειαστούν. Και μετά, άλλες 2 εβδομάδες μετά το πέρας της συζήτησης, έτσι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, για να προχωρήσουμε με ψήφιση στην Ολομέλεια. Προσέχοντας αυτά τα χρονικά πλαίσια, που παραλαμβάνω είναι τα ελάχιστα χρονικά πλαίσια, μας δίνει 1,5 μήνα. Άρα, ερχόμαστε ήδη περίπου στα μέσα Δεκεμβρίου. Δεν θα πω εγώ πόσο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα χρειαστεί το Υπουργείο Οικονομικών και το Κοινοβούλιο να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Εγώ επιμένω ότι είναι υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών, ιδιαίτερα με την επιστολή που μας είχε να αποστείλει, ότι πρέπει και ο ίδιος ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το δίκτυο ασφαλείας. Όμως λέει, με αυτά τα μέτρα πιστεύουμε σαν Υπουργείο ότι θα υπάρχει το σωστό πλαίσιο ασφαλείας για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Πάντως, ό,τι και να λέμε εμείς, αγαπητέ Σταύρο και Ηλία, ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι να λέει ο Υπουργός και η Βουλή, είναι θέμα, πιστεύω, καθαρά τραπεζών εδώ. Σταύρο Παπαδούρη, εχθές στο μεσημέρι και κάτι, στο Χρήστο Μιχαλαρό, έγιναν καταγγελίες ότι κάποιοι άνθρωποι, ενώ ξοφλούν τα δάνειά τους, συνεχίζουν να παίρνουν επιστολές εκποίησης. Πάνω καταγγελίες δανειοληπτών. Αυτό πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αν υφίσταται, Ανδρέα, δεν ξέρω αν υφίσταται, είναι ένα απλό θέμα. Όταν εξοφλήσεις ένα δάνειο, το επόμενο βήμα που παίρνει περίπου 3-4 μέρες μετά από την εξόφληση του δανείου είναι η λεγόμενη εξάλληψη της υποθήκης. Αν γίνει εξάλληψη της υποθήκης, τότε δεν υπάρχει ουσία για οποιοδήποτε πληστηριασμό, γιατί η υποθήκη δεν υπάρχει πλέον. Ίσως το τι μπορώ να σκεφτώ μόνο, Ανδρέα, είναι ότι κατά τη μεταφορά κάποιων δανείων από μια τράπεζα προς έναν επενδυτικό ταμείο, ίσως να μέσα συνοδεύτηκαν κάποια έγγραφα που να αποδεικνύουν αυτόν το γεγονός ότι έχει εξοφληθεί ένα δάνειο. Αλλά είναι μια πολύ απλή περίπτωση. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει εξοφλήσει και κρατάει το χαρτί εξόφλησης, σίγουρα δεν έχει να ανησυχεί. Απλά πρέπει να ενημερώσει. Επέτρεψε μου όμως, Αντρέα, να πω κάτι, σε παρακαλώ. Ναι. Απλά έτσι, τουλάχιστον στο μυαλό το δικό μου, το πώς το αντιλαμβάνουμε το όλο θέμα μετά από 10 χρόνια, από το 2013 μέχρι σήμερα, είναι ότι τα αποφάσεις που πάρθηκαν από πλευράς εκάστοτε κυβέρνησης ήταν ότι καλύτερα να δώσουμε τα νομικά εργαλεία, τα νομοθετήματα, να πιέσουμε τους δανειολήπτες για να δουλέψουν για να διαθρώσεις. Υπήρχε και μία άλλη σχολή σκέψης, η οποία έλεγε ότι καλύτερα να πιέσεις τους πιστωτές για να δουλέψουν για να διαθρώσεις, γιατί δυστυχώς το ιστορικό του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο δεν είναι και το καλύτερο, και αυτό μας οδήγησε εν μέρη στα θέματα του 2013 στο κούρεμα κτλ. Δυστυχώς η κυβέρνηση επιμένει να νιώθει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν χειριστεί τα πάντα τόσο όμορφα, σε τόσο ονειρικό κόσμο, που προτιμούν να επιμένουν η πίεση να βρίσκεται προς τους δανειολήπτες. Εμείς, 13 Σεπτόμβρου, με την πρόταση νόμου για προσφυγή στη δικαιοσύνη, τι στοχεύαμε? Στοχεύαμε να αλλάξουμε αυτή τη σχολή σκέψης και να πούμε, εντάξει, 10 χρόνια από τα 24,5 δις βρεθήκαμε στα 22,5, άρα σε 10 χρόνια δεν μπορώ να πω ότι η φόρμουλα αυτή έχει δουλέψει, γιατί στηριζόταν στο καλό προαίρετο και πάλι του πιστωτών. Ίσως να είναι καιρός να γυρίσουμε το παιχνίδι και να πούμε, βάστε την πίεση τώρα με νομοθετικές πράξεις προς τους πιστωτές, να δούμε αν θα πιεστούν και τελικά θα έχουμε το αποτέλεσμα των θεμητών για όλους, αποτέλεσμα που το λέμε εδώ και τόσο καιρό, ότι αυτό το πρόβλημα σε ένα μεγάλο βαθμό, όχι σε απόλυτο βαθμό, κάποτε θα γίνουν και κάποιοι πληστηριασμοί, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό λύνεται μέσω αναδιαθρώσεων. Τώρα, κάτι που σε αφορά, ξεκίνησε στην προεκλογική σου εκστρατεία? Δεν έχω να κάνω, Ανδρέα, με οποιαδήποτε προεκλογική εκστρατεία, γιατί δεν έχω πάρει οποιαδήποτε απόφαση ακόμα. Χαριτολογώντας το λέω εγώ, έτσι. Ναι. Χαριτολογώντας απάντω και εγώ. Ανδρέα μου, να το πω ξεκάθαρα, γιατί έχω δεχτεί και πάρα πολλά τηλέφωνα τις τελευταίες μέρες. Εγώ το έχω πει και αυτό που έχω πει, το έχω εννοώ, δεν παίζω με τις λέξεις. Ναι. Εγώ το έχω πει ξεκάθαρα. Αν δω υποψηφιότητα η οποία πληρεί τα κριτήρια τα οποία εγώ προσωπικά, με το δικό μου φτωχό μυαλό, πιστεύω ότι θα βοηθήσουν το κίνημα να προχωρήσει ή να βγει ενδυναμωμένον από αυτές όλες τις καταστάσεις που έχουν γίνει. Περνάει μια κρίση τώρα, έτσι, περνάει μια κρίση τώρα, δεν είναι μυστικό αυτό? Ναι.
Άρα αυτό τον υποψήφιο εγώ θα τον στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Ελπίζω ότι θα το δω και δεν θα αναγκαστώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό που λέω το εννοώ, Ανδρέα. Λοιπόν, Ηλία, τι λες, Επαναλαμβάνω. Ηλία, να το δούμε πρόεδρο, το Σταύρο, τι λες, να το δούμε πρόεδρο. Να του ευχηθούμε, αν τον ενδιαφέρει, Να να το του ευχηθούμε, ευχηθούμε. να το ευχηθούμε. Είναι από τα καλά στελέχη, νομίζω, και από τους ανθρώπους που έχουν μια παρουσία υποβοηθητική για όλους μας. Και Ευχαριστώ από πάρα τους πολύ. νόσιμους ανθρώπους στη Έτσι, Βουλή και από έτσι. τους συνενετικούς ανθρώπους Έτσι, στη αυτό είναι το Βουλή και βασικότερο. με άπλους και με θέσεις και Επέτρεψε με μου να το γνώσεις. κλείσω, Ανδρέα μου. Επέτρεψε να το κλείσω Ναι. λέγοντας ότι εγώ θα είμαι χαρούμενος την επόμενη μέρα της 26ης Νοεμβρίου που είναι το εκλογικό συνέδριο να δούμε έναν άτομο εκεί που να πληρεί αυτά που όλοι θέλουμε. Τη συνένωση του Μακάρι, και για κόμματος το και κίνημα, αλλά δημοκρατία. και για το καλό του τόπου, έτσι, δεν είναι μόνο το κίνημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ηλία και τον Σταύρο για την κουβέντα Ναι. μας και εύχομαι καλό υπόλοιπο να έχετε, αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.